Χαρά μας να σας έχουμε μαζί μας. Ευχαριστούμε και τον χρόνο σας. Η αλήθεια είναι πως διαφορετική εικόνα θα περιμέναμε όλοι να δούμε μετά από 2 εβδομάδες lockdown. Διανύουμε την 3η εβδομάδα και δυστυχώς παραμένει ασφυκτική η πίεση στο σύστημα υγείας, αλλά και ανησυχητικά τα στοιχεία από τα κρούσματα που μαθαίνουμε καθημερινά. Για ποιο λόγο δεν βλέπουμε βελτίωση ακόμα, ποια είναι η γνώμη σας? Λοιπόν, επειδή τα κρούσματα, καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση, θέλω να πω το εξής. Επειδή τα κρούσματα είναι πάρα πολλά και δεν είναι απλά τα πράγματα, είναι δύσκολα, η μείωση των κρούσματων δεν είναι τόσο πολύ εύκολη. Δηλαδή, θα πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει αυτή η εβδομάδα, να σταθεροποιηθούν τα κρούσματα, και αυτό θα το δούμε από σήμερα μέχρι Πέμπτη Παρασκευή, ναι. Και μετά θα πρέπει κανονικά, εφόσον τηρήσαμε τα μέτρα όλοι μας, να υπάρχει σταδιακή μείωση των κρουσμάτων. Δεν θα περιμένουμε να έχουμε αμέσως και μείωση των θανάτων των διασωληνωμένων και των νοσηλευωμένων, γιατί αυτό έχει να κάνει με τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή το πριν ένα δεκαπενθήμερο. Αυτό που λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτά που βλέπουμε σήμερα οι νεκροί είναι άνθρωποι οι οποίοι νόσησαν πριν το lockdown. Πριν 15 μέρες. Επομένως, λοιπόν, θα περιμένουμε για τις παραμέτρους που αφορούν τους νεκρούς, που αφορούν τους διασωληνωμένους, και σταδιακά από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν κανονικά να μειώνονται τα κρούσματα. Επειδή όμως τα κρούσματα είναι πάρα πολλά και η μείωσή τους δεν είναι τόσο εύκολη και γρήγορα, να έχουμε επιπλέον μία εβδομάδα παραπάνω, ούτως ώστε τελειώνοντας τις 4 εβδομάδες να έχουμε μία μεγαλύτερη ασφάλεια για να μπορούν να ανοίξουν και τα καταστήματα, να μπορεί ο κόσμος να δουλέψει, να μπορούν να πάνε και οι άνθρωποι έξω να ψωνίσουν, να βγουν, γιατί αν ξεκινήσουμε με πολύ ψηλό αριθμό κρουσμάτων και ανοίξουν τα καταστήματα, καταλαβαίνετε ότι γρήγορα θα αναγκαστούν να ξανακλείσουν. Mm-hmm. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να περιμένουμε κάποιες μέρες ακόμα και να δώσουμε και μία παράταση μιας εβδομάδος παραπάνω. Από συνάδελφός είχα ακούσει μία αλήθεια, αλλά ακούγεται εξαιρετικά μακάβρια, ότι δεν θα, αν θέλουμε να έχουμε οικογενειακά τραπέζια τα Χριστούγεννα για να έχουμε κηδείες τον Ιανουάριο. Οικογενειακά τραπέζια δεν θα έχουμε τα Χριστούγεννα. Ο καθένας ρεβεγιών δεν θα έχουμε τα Χριστούγεννα. Εγώ, όπως ξέρετε, το έχω πει και πολύ καιρό πριν. Ναι, εδώ ισχύει. Και μήνες. Γιατί δεν είναι κάτι δικό μου. Μελετώντας τα επιδημιολογικά στοιχεία, μελετώντας τις παραμέτρους που έχουμε στα χέρια μας, αυτό το συμπέρασμα βγάζουμε. Γι' αυτό, λοιπόν, τα τραπέζια θα είναι μόνο όσοι είναι στην οικογένεια, τα άτομα δηλαδή της οικογένειας του σπιτιού, και ο καθένας θα αναγκαστεί να κάνει Χριστούγεννα στο σπίτι του με την ολιγομελή οικογένειά του. Δεν μπορούμε να κάνουμε φιλικές συγκεντρώσεις, δεν μπορούμε να κάνουμε πάρτι, δεν μπορούμε να κάνουμε ρεβεγιόν. Ας ελπίσουμε ότι του χρόνου τέτοιο καιρό, αφού θα έχει βγει και το εμβόλιο, θα έχουμε εμβολιαστεί όλοι, τότε τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Κυρία Παγώνη, πριν περάσουμε στο σύστημα υγείας και την πίεση που δέχεται, μία ερώτηση. Σας άκουγα νωρίτερα να λέτε για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί για το σταδιακό, για τη σταδιακή άρση του lockdown, εφόσον τα επιδημιολογικά στοιχεία το επιτρέψουν. Βάλατε μία παράμετρο η οποία είναι πολύ σημαντική. Εφόσον τηρήσουμε τα μέτρα, τα τηρούμε σήμερα τα μέτρα, τι εικόνα έχετε? Όχι, δεν τα τηρούμε, και ξέρετε ότι αυτό φαίνεται και από το Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Είναι στο κόκκινο. Η Θεσσαλονίκη πάει στην 5η εβδομάδα, 4η εβδομάδα και μετά πάει στην 5η. Είναι δυνατόν μετά από τόσες μέρες με lockdown να μην μπορεί να μειώσει τα κρούσματα? Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα δεν τα τηρούμε ακριβώς. Και απεδείχθη. Έγιναν πάρτι και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Έγιναν εκδηλώσεις. 26 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, μην ξεχνάτε τη λιτανία του Αγίου Δημητρίου, που όλοι και οι ιερείς και οι Μητροπολίτες ήταν χωρίς μάσκες, οι ψάλτες ήταν χωρίς μάσκες. Αν και μένω ο Μητροπολίτης ο δικός σας στην Κοζάνη με έκανε παράπονα, αλλά εγώ απαντώ ότι μου έστειλε μία επιστολή και μου δίνετε την ευκαιρία, παρακαλώ, τώρα. Παρακαλώ. Να πω ότι με όλο το σεβασμό προς τη θρησκεία,
να μην μπερδεύουμε την επιστήμη με τη θρησκεία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η επιστήμη λέει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε έναν επιθετικό ιό, πάρα πολύ δύσκολο, μολυσματικό, και πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε σε κάποια μέτρα. Στη μάσκα, στις αποστάσεις, στο συνωστισμό. Δεν είναι ότι εμείς δεν θέλουμε να πάμε να κοινωνήσουμε ή δεν θέλουμε να πάμε στην εκκλησία. Οι συνθήκες είναι τέτοιες που μας αναγκάζουν για κάποιο διάστημα να μπορούμε να προσευχηθούμε στο σπίτι μας. Να μην χρειάζεται να πάμε στην εκκλησία τη στιγμή που πρέπει να τηρήσουμε κάποια μέτρα. Εγώ θα απαντήσω στο Μητροπολίτη με όλο το σεβασμό ότι εμείς που απαντάμε και μιλάμε για μέτρα και λοιπά, δεν έχουμε κάτι με τη θρησκεία, με την εκκλησία. Ίσα ίσα, που μπορεί να είμαστε πιο πιστοί από κάποιους άλλους. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε, να τηρήσουμε τα μέτρα που υπάρχουν για να μπορέσουμε γρήγορα να φτάσουμε στις γιορτές και να ανοίξουν τα καταστήματα, να δουλέψουν οι άνθρωποι, να βγει ο κόσμος λίγο και ψυχολογικά καλύτερα. Πάμε στο σύστημα υγείας. Στην Νότια Ελλάδα είναι καλύτερη η κατάσταση, αλλά στην Βόρεια παραμένει ασφυκτική. Τα νοσοκομεία δέχονται μεγάλη πίεση και η πίεση αυτή μεταφράζεται σε κόπωση ψυχική και σωματική των ιατρών, των συναδέλφων σας. Τι εικόνα έχετε από τη Βόρεια Ελλάδα? Και των νοσηλευτών. Και των νοσηλευτών, βεβαίως. Οι οποίοι είναι και πολύ λίγοι. Δηλαδή, στα νοσοκομεία της περιοχής μας, όλοι συμφωνούν ότι έχουμε πολύ λίγους νοσηλευτές. Η Θεσσαλονίκη είναι στο κόκκινο. Αυτό μην το ξεχνάμε. Και πολλές πόλεις στη Βόρεια Ελλάδα φτάνουν σχεδόν στο κόκκινο. Γι' αυτό έχει ξεφύγει η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη. Οι συνάδελφοί μου έχουν πιεστεί πάρα πολύ. Έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό. Και οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Κάνουν τα πάντα. Θέλουν όμως ενίσχυση με προσωπικό. Και νοσηλευτικό και ιατρικό. Γιατί έτσι θα βοηθηθούν και αυτοί. Πολλοίς κόσμος από τον υγειονομικό κόσμο νόσησε, μπήκαν σε καραντίνα, αρρώστησαν, διασωληνώθηκαν. Όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε μπροστά μας και να τα σκεφτόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέξουμε ο καθένας ξεχωριστά τον εαυτό του, για να μπορούμε να προσέχουμε και τις οικογένειές μας και τους γύρω μας. Πριν από λίγη ώρα συναντήθηκε τον κύριο Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος, σε μια επίσκεψη στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Η πολιτική ηγεσία... Σήμερα. Ναι, βεβαίως, πριν από λίγη ώρα. Η πολιτική ηγεσία της χώρας, συμπολίτευση και αντιπολίτευση, τι θα πρέπει να κάνουν για να βοηθήσουν την κατάσταση την ώρα αυτή? Για λάθη θα μιλήσουμε ίσως στο μέλλον. Λοιπόν, δεν υπάρχουν για το θέμα τα υγείας κόμματα. Υπάρχουν όλοι μαζί που να βοηθήσουν να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, να βγούμε από αυτό τον ιό που είναι τόσο επιθετικός που δεν το περιμέναμε, ούτως ώστε να μπορέσει η χώρα να πάει μπροστά. Ποτέ για την υγεία δεν πρέπει να υπάρχουν κομματικές αντιπαραθέσεις. Πρέπει να συμφωνούν όλα τα κόμματα να βοηθάνε. Μπορούν να κάνουν αντιπολίτευση, εξωτερική πολιτική, οικονομία, οπουδήποτε αλλού, εκτός από το θέμα της υγείας και της παιδείας. Υπάρχει κάτι διαφορετικό που θα πρέπει να γίνει σήμερα από την πολιτική ηγεσία? Πολλές φορές λένε άνθρωποι της Επιτροπής, φαντάζομαι το ακούτε και εσείς, το λέτε και εσείς, ότι εμείς προτείνουμε, αλλά η κυβέρνηση αποφασίζει. Υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει διαφορετικά από ό,τι γίνεται μέχρι σήμερα? Μήπως σε κάποιες περιπτώσεις το πολιτικό κόστος ήταν πολύ βαρύ και πήγαν πίσω κάποια οικονομικά ζητήματα? Να συμπληρώσω σε αυτή την ερώτηση την προηγούμενη για το θέμα του κυρίου Τσίπρα, όντως που ήρθε στο γεννηματάς. Εμείς μιλήσαμε μαζί του, τοποθετηθήκαμε. Δεν νομίζω, και μάλιστα εγώ το είπα, ότι τα κόμματα δεν έχουν αντιπαράθεση για τα θέματα της υγείας. Πρέπει να είναι όλοι μαζί και δεν νομίζω ότι διαφώνησε, συμφώνησε. Mm-hmm. Και με ήπιους τόνους και μάλιστα με διαλογική συζήτηση είπαμε τις απόψεις μας και συμφωνήσαμε σε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα, όσον αφορά τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει τι δεν έγινε καλά ή τι έγινε, τι έπρεπε να γίνει περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες φάσεις χαλαρώσαμε. Όμως οι παράμετροι είναι πάρα πολλοί. Δηλαδή, στην πόλη ας πούμε της Αττικής, εμείς έχουμε πάρα πολλά προβλήματα όπως και η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, έχουμε τις συγκοινωνίες. Εκεί υπάρχει συνωστισμός. Στις πόλεις που υπάρχουν φοιτητές γίνανε πολλά πάρτι. Ναι.
Αυτό είναι αλήθεια. Το έχουμε σημειώσει όλοι και το ξέρετε. Όλοι αυτοί λοιπόν οι παράμετροι συντέλεσαν στο να βρεθούμε σε αυτή τη θέση. Γι' αυτό ίσως και κάποια μέτρα σε κάποιες πόλεις έπρεπε να πάρθουν γρηγορότερο, όπως στη Θεσσαλονίκη. Να κλείσουμε με αυτό, κυρία Παγώνη. Σήμερα θα μπορούσε να γίνει κάτι περαιτέρω. Κάποιοι συνάδελφοί σας προτείνουν περαιτέρω αυστηροποίηση, τουλάχιστον τοπικά, στη Βόρεια Ελλάδα. Η γνώμη σας? Αυτή τη στιγμή αυτό που προτείνουμε είναι να μπορέσουν οι ιδιωτικές κλινικές που επιστρατεύτηκαν να βοηθήσουν το σύστημα υγείας για να ξαλαφρώσουν οι άνθρωποι που δουλεύουν στα νοσοκομεία τα δημόσια. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, να ενισχυθούν τα δημόσια νοσοκομεία με προσωπικό, νοσηλευτικό και ιατρικό πολύ γρήγορα αυτές τις μέρες, ούτως ώστε να μπορέσει να βγει και η Θεσσαλονίκη από το κόκκινο και όποια άλλη πόλη της Ελλάδος χρειάζεται, που οι περισσότεροι το χρειάζονται αυτό, για να φύγουμε από αυτή την κατάσταση που είναι ένας πόλεμος πραγματικά πολύ δύσκολος. Ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας και για τη συνομιλία αυτή. Εγώ σας ευχαριστώ και χαιρετισμό στην πόλη σας. Καλή συνέχεια. Χαιρετισμού και στο Σεβασμιότατο. Και θα τον πάρω και τηλέφωνο. Θα τα μεταφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.